βρισκόμαστε στον χώρο και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την περιήγησή μας. Είμαστε μπροστά σε δύο έπιπλα, τα οποία φαίνονται και τα δύο αυθεντικά. Και μάλιστα αυτό εδώ το κομμάτι φαίνεται, Σταύρο, ότι είναι πιο ηλουστρασιόν από το άλλο και το άλλο δείχνει πιο πολύ αντίκα. Για πες μου, ποιο είναι το αυθεντικό και ποιο είναι το μη αυθεντικό. Ντίνο, σου έκανα παγίδα. Έφερα δύο έπιπλα εδώ πέρα, επιλεγμένα για να σου δείξω ακριβώς τι είναι αντίκα και τι δεν είναι αντίκα. Ο ορισμός της αντίκας. Αντίκα πρέπει να είναι κάτι που είναι τουλάχιστον 100 χρόνων. Υπάρχουν κάποια περιθώρια να πούμε ότι δεν είναι αντίκα κάτι, αρκεί να είναι ότι είναι για αντικερή, αλλά δεν το βάζουμε σε αυτήν την κατηγορία. Είναι η Art Deco που είναι το 1920 και επειδή είναι πολύ συλλεκτική, τις βλέπουμε συχνά στις αντικερή. Ας πάμε συγκεκριμένα να δούμε αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπουμε σκαλιστό, πλουμιστό και φθορές και σκόνες και πράγματα. Προσέξτε όμως ότι στις εσοχές του βρίσκεται η φθορά και όχι στα μέρη που εξέχουν. Σκεφτείτε, άμα ήταν έπλο 100 χρόνων, κάθε φορά που θα περνούσε κάποιος και το χτυπούσε, έπρεπε να έχει φθορά στα μέρη που εξέχουν και όχι στις εσοχές του. Εδώ είναι οι φθορές. Ενώ έπρεπε να είναι εδώ πέρα. Οι φθορές έπρεπε να υπάρχουν στα μέρη που εξέχουν. Και όμως υπάρχουν στις εσοχές. Σημαίνει κακό σκάλισμα και όχι παλαιότητα. Απλώς εδώ πέρα βλέπουμε μια κακής ποιότητας μαϊμού αντίκα. Ένας αντικέρ το αντιλαμβάνεται ότι είναι μαϊμού συνήθως από τα 20 μέτρα. Είναι η αρνητική, σαν να είναι ένα αρνητικό της φθοράς. Δηλαδή, όπως είναι η αρνητική φωτογραφία, είναι ανάποδα εκεί που θα έπρεπε να είναι η φθορά. Είναι ένα έπιπλο που πολλές φορές θα μπορούσαμε στον παλαιότερο καιρό να πουληθεί σε αντικερή, πλέον δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έπιπλο που δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει τα 60 ευρώ. Μάλιστα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα έπιπλο το οποίο είναι λίου. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, δυστυχώς, επειδή δεν είχαμε και τόσο πολύ παιδεία στις αντίκες, τα λία έπιπλα ίσια να μην τα θεωρούμε ότι είναι παλιά. Αυτό είναι ένα έπιπλο φτιαγμένο γύρω στο 1815. 1815 με 40 είναι η American Empire, μια εποχή. Βλέπουμε τον όγκο που έχει αυτό το έπιπλο, γιατί ήταν έπιπλα για αμερικάνικα μεγάλα σπίτια, άνθρωποι που ήταν πριν το 1850, δηλαδή πριν τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, αλλά είχαν ακόμα σκλάβους, έπρεπε να δείχνουν την επιβλητικότητα, μοιάζει περισσότερο με ανδρικό σώμα από ότι με γυναικείο, δηλαδή έχει ένα βάρος για να δείξει δύναμη. Μάλιστα, ανάλογα με τους cabinet makers, δηλαδή τους επιλοποιούς της εποχής που ήταν οι μορφωμένοι, υπήρχε περίπτωση να δούμε τη χρυσή τομή σε έπιπλα. Το λέω και ανατριχιάζω. Όπως είναι φτιαγμένος ο Παρθενώνας, να δούμε σε έπιπλο, δηλαδή, ξέρετε τι είναι η χρυσή τομή, ας μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, πάντως δηλαδή να έχει αναλογίες που να είναι αρμονικά στο μάτι φτιαγμένα. Αυτά τα έπιπλα είναι πολύ συλλεκτικά και όσο μιλάμε για 19ο αιώνα, όσο πιο λίγο είναι το έπιπλο, λιγότερο σκάλισμα, συνήθως είναι πιο ακριβό. Τα σκαλιστά είναι ακριβά συνήθως όταν είναι 18ος αιώνας και πριν. Μάλιστα. Εντυπωσιακό πάντως είναι η καμπυλότητα που διαθέτει. Βεβαίως, βεβαίως. Και η συντήρηση που βλέπουμε είναι γομολάκα. Αυτή η γυαλάδα που ήταν η ρίζα περασμένη στο χέρι, η μπάλα που λένε οι παλιοί. Μήπως έχουμε και την ποιότητα του ξύλου, τι ξύλο ένα. Είναι από παλίσανδρο. Είναι παλίσανδρο και μάλιστα όταν είναι ένα αμερικάνικο έπλο 200 χρόνων, ξέρουμε ότι η ξυλία είναι τουλάχιστον 400. Γιατί τα έπλα ήταν, τα δέντρα ήταν ήδη μεγάλα, είναι αργά μεγαλωμένα δέντρα σε πυκνά δάση, slow growth trees και είναι εξαιρετικά σκληρά. Δεν μπορεί να τα τρυπήσει το σαράκι. Κοιτώντας αυτό το έπιπλο, αν μπορούμε να δείξουμε, δεν ξέρω με τον cameraman, εκείνο το έπιπλο πίσω, που είναι ένα έπιπλο της ίδιας εποχής, βλέπουμε τις ομοιότητες στις γραμμές. Είναι American Empire. Η ίδια καπηλότητα και έτσι εκπαιδεύεται το μάτι. Δηλαδή, βλέπει κάποιος πρώτα τις γραμμές, δηλαδή κοιτάμε τις γραμμές και λέμε: ωραία, αυτό μοιάζει με στυλ American Empire. Και μετά, κοιτώντας το πιο προσεκτικά, θα βλέπαμε να δούμε αν είναι η εποχή του. Δηλαδή, εδώ είναι ο διαχωρισμός το στυλ και η εποχή. Πάντως, είναι εμφανές ότι είναι στυλ εποχής. Βεβαίως. Εκεί κάποιος μπορεί να μπερδευτεί, πρέπει να πει: okay, είναι το στυλ American Empire. Τώρα είναι και πράγματι παλιό. Και εκεί είναι η βοήθεια του αντικέρ να μας εξηγήσει γιατί είναι ένα 200 χρόνων και όχι ένα μεταγενέστερο έπιπλο. Μπορώ να σας δείξω μάλιστα σε κάποιο σημείο, αν πάμε σε λιγάκι, ένα American Empire που είναι το έπιπλο στην Αμερική και την ίδια εποχή τι γινόταν στη Γαλλία. Και μάλιστα όταν θα σας τα δείξω σε αντιπαράθεση, να σας πω από πού προέρχονται. Δηλαδή τη μαμά του στυλ. Αυτά φυσικά αν έρθει κάποιος κοντά μας και τα δει στον χώρο μας, μπορώ να του δείξω όλη την εξέλιξη και πού σταματάει αυτό το παιχνίδι με την τέχνη. Και μπορώ να το συνδέσω στη γινόταν παράλληλα στην Ελλάδα,
Φυσικά θα καλύτερα να μιλάμε για τα πρόσφατα χρόνια της Ελλάδας και την επιλοπία, γιατί τόσο παλιά δεν έχουμε χαρακτηριστικά στυλ. Μάλιστα.